Σε ύφεση βρίσκονταν την Κυριακή το απόγευμα οι πυρκαγιέ που ξέσπασαν στα ορεινά χωριά της Ζακίνθου από το βράδυ της Πέμπτης και χτύπησαν την Αναφωνήτρια, τι Μαριέ, τι βολίμες, την Εξοχώρα και το Καμπί. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής η καταστροφή εκτιμήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχε ξεπεράσει τα 8.500 στρέμματα δασικών και ημιδασικών εκτάσεων αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να έχουν περιοριστεί το Σάββατο αν συνέχιζαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα που κλήθηκαν στην Αττική λόγω των τεραστήρων καταστροφών που προκλήθηκαν και εκεί. Στη Ζάκηθο βρέθηκαν και πυροσβεστικά οχήματα του στρατού και της αεροπορίας, ενώ ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Σωτήρης Βόσδου επιθεώρησε τα καμένα. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ζημιέ σε σπίτια, ωστόσο η κατάσταση στα ορεινά χωριά δεν θυμίζει σε τίποτα το φυσικό κάλο και τον πλούτο τη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η ιδέα ότι από το Δήμο Ελατίων ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε η καθιερωμένη βαρκαρόλα που πραγματοποιείται κάθε χρονιά στι 23 Αυγούστου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Όπως κάνει λόγο ο Δήμο Ελαττίων, λόγω του εγκληματικού φαινομένου των πυρκαγιών δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη γιορτή. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ και στο Αργάσι στην περιοχή πάνω από την Παναγούλα που ευτυχώς όμως τέθηκε γρήγορα υποέλεγχο χωρίς να απειλήσει τα σπίτια της γύρω περιοχής.